Ποιες αποφάσεις παίρνει, κύριε Τσαρμπέλ? Η χώρα δυστυχώς 6 μήνες τώρα δεν κυβερνιέται. Και αυτό έχει φανεί από τον πρώτο καιρό. Αλλά θα έλεγα ότι φάνηκε με τα πιο καταστροφικά στοιχεία τους τελευταίους 2 μήνες. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας, δεν είναι τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του. Το πρόβλημα της χώρας είναι δεδομένο, είναι να γίνει μια συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους για να μπορέσει να σταθεί η οικονομία. Τα όσα έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες αποδείχθηκαν καταστροφικά. Αν δει κάποιος την έκθεση του Γραφείου της Βουλής που δημοσιεύθηκε χθες προχθές, θα απογοητευτεί πλήρως. Όλοι οι δείκτες έχουν πατώσει. Εκεί που είχαμε μια οικονομία που δειλά είχε παρουσιάσει μια ανάπτυξη 0,5 το 2014 και πηγαίναμε για έναν δείκτη ανάπτυξης 2% το 2015, αυτό ήρθε σε ύφεση. Προβλέπεται ύφεση 4% για φέτος και για το 2016 επίσης ύφεση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η ανεργία θα εκτοξευθεί. Ήδη, ξέρετε πάρα πολύ καλά, στο νομό Κορινθίας έχουν σταματήσει τα εργοτάξια στον δρόμο, στον υποκατασκευή δρόμο Κόρινθο-Πάτρα. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν, κλείνουν καθημερινά μαγαζιά. Ο κόσμος έχει απογοητευθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ασχολείται πώς θα διατηρήσει τις εσωκομματικές του ισορροπίες. Ο κύριος Τσίπρας είναι πρωθυπουργός. Αυτό θα πρέπει να έχει στο μυαλό του και όσο μπορεί πιο γρήγορα να ασχοληθεί με τα πραγματικά προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Η χώρα έχει κάνει μεγάλες θυσίες, οι Έλληνες πολίτες έχουν τα τελευταία χρόνια πραγματικά βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση, όσο είναι ακόμα καιρός και νομίζω είναι πολύ πολύ λίγος καιρός, πρέπει να καθίσει κάτω εφόσον έχει κάνει τη στροφή και εφόσον κατάλαβε από την χθεσινή του συνέντευξη ότι δεν υπάρχει οικονομία εκτός Ευρωζώνης, επιτέλους να κυβερνήσει τη χώρα. Κυρία Δρομάκη, πώς μπορεί να μιλάτε για ανάπτυξη όταν έχουμε 180% και πλησιάζουμε το 200% σε ελληματικούς προβλήματος στην Ελλάδα? Για ποια ανάπτυξη μπορεί να μιλάτε? Και δεύτερον, γιατί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα βλέπετε όλα όμορφα, όταν αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός δεν έχει πλέον να πληρώσει τίποτα άλλο εκτός από λίγο φαΐ καθημερινά? Κύριε Νικολόπουλε, έχουμε πάρα πολλές φορές πει τα πλεονεκτήματα που έχει η Ευρώπη, όπως επίσης έχουν καταγραφεί και τα μειονεκτήματα. Ποτέ δεν έχεις πλεονεκτήματα χωρίς να έχεις και κάποιους όρους. Επιλέξαμε να μετέχουμε σε μία μεγάλη οικογένεια που όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σήμερα, εισραίουν χρήματα στην Ελλάδα. Όλα αυτά δεν γίνονται και δεν έγιναν ανεφόρον. Εμείς, από την πλευρά μας, πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις τις έχουν κάνει όλες οι χώρες. Εμείς αντιστεκόμαστε. Και αντιστεκόμαστε γιατί, κακά τα ψέματα, και προηγούμενες κυβερνήσεις, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αντιστάθηκε. Γιατί το πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα ακόμα καλά κρατεί, γιατί η επιχειρηματικότητα ήταν συνδεδεμένη με το κράτος, ήταν κρατικοδίαιτη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα λάθη. Και γιατί υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο πλειοδοτούσε σε υποσχέσεις. Και όσο και αν το ΠΑΣΟΚ μέχρι το 2012 άλλαξε στάση, η Νέα Δημοκρατία μετά, είχαμε όμως το ΣΥΡΙΖΑ, που θυμηθείτε, μέχρι τον Ιανουάριο και ακόμα και μέχρι σήμερα, πλειοδοτεί στα πάντα. Ακόμα και σήμερα, μια μεγάλη μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται ότι μπορεί σήμερα η Ελλάδα να σταθεί με κάποια χρήματα που θα έρθουν δεν ξέρω από πού, από κάποιες άλλες χώρες που μέχρι στιγμής όμως, όσες και προσπάθειες να έχουν γίνει, εν τούτης αυτά τα χρήματα δεν έχουν έρθει. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλα τα προβλήματα. Και αυτό που είπατε με το χρέος, σαφώς είναι, καταγράφηκε από το Γραφείο της Βουλής, από την έκθεση που σας προανέφερα, και είναι αυτό το οποίο θέλει αναδιάρθρωση το χρέος και είναι η επόμενη κουβέντα
στη βάση της επιλογής όμως των μεταρρυθμίσεων. Αυτό που λέει η κυβέρνηση είναι ότι αυτό που κατάφερε με όλη αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση που μας έφερε σε αυτούς τους ελληματικούς προϋπολογισμούς και είναι ότι τουλάχιστον για πρώτη φορά συζητιέται ένα νέο μείωμα του χρέους, με απλά λόγια. Κύριε Τσαρμπέ, να σας θυμίσω ότι αυτό είναι καταγεγραμμένο τον Φεβρουάριο του 2012, ότι η Ελλάδα, εφόσον πετύχει πρωτογενές πλεώνασμα, θα μπορεί να συζητήσει για το χρέος. Είναι κάτι όμως το οποίο το έχουν συνδέσει οι Ευρωπαίοι εταίροι και με τις μεταρρυθμίσεις. Είναι λογικό λοιπόν ότι μπορεί να πέτυχες κάποιο πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά όταν αντιστέκεσαι και δεν θέλεις, είτε να μεταρρυθμίσεις το συνταξιοδοτικό σου, σας θυμίζω πρόορες συντάξεις από τα 45 και 50, είτε να ανοίξεις επαγγέλματα, που όλα τα ανοίγουμε, αλλά τελικά δεν τα έχουμε ανοίξει και προαπαιτούμενο προχθές ψηφίστηκε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας με έναν υπουργό, τον κύριο Παρασκευόπουλο, που να λέει ότι δεν με εκφράζει και δεν θα τον εισηγούμε, αλλά τελικά τον εισηγούμε γιατί είναι προαπαιτούμενο. Λοιπόν, και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα θεωρώ ότι ας κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, γρήγορα 5 πράγματα τα οποία τα συνομολογούμε όλοι μας ότι πρέπει να γίνουν, αλλά δεν θέλουμε να πάρουμε το πολιτικό κόστος. Να γίνουν αυτά για να ανοίξει και το ζήτημα του χρέους. Άρα δεν είναι επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, κύριε Τσαρμπέ, και κύριε Νικολόπουλε, και δεν το λέω από άποψη από αντιπολιτευτική σκοπιά. Δυστυχώς, τους 6 μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πολλά, μα πάρα πολλά λάθη. Και αυτά καταγράφονται και δυστυχώς δεν καταγράφονται μόνο στο πολιτικό DNA των άλλων κομμάτων για να κάνουν αντιπολίτευση. Καταγράφονται στην πορεία της χώρας και στην οικονομία. Ήρθαμε πάρα πολύ πίσω.